Αγωνισαμένων και δόξων πεσόντων, εν της ιερής του έθνους η μοναγός υπάρετε και πεσκάτων, και υπέρ της κοληθήνε αυτής, παντιμέρι μαϊκούσιον και κυρακούσιον. Αιμονία η μνήμη αυτό. Η ζωή και η μακριά ανάπαυση των και κοιμημένων των πεσόντων υπό τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εν το χωρίο τούτων, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμε σε τον άρχους πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου πνεύματι, μην και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός εις κρίσιμο δόξα, ο κερετρών και ζώντων εξουσία ανέχουν, ως όλων τους βασιλεύς και αναστάσεις γλυφών Χριστός ο Ναθυλός Θεός. Εστροείς Παναγάτω Υιός Υιός Μικρός, με προπατρών Αβραάμ Ισάκου Ιακώβ, το Αγίου και Δικαίου Θεού Προζάκου του Μαρκοπάντου Υιού, τας ψυχάς των εξμόντων της Υιός Δικαίου Τάξης, ως αναπαύσε, με τα δικαίωση να κοιμήσα. Είμας δε είσαι, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέγει ο Θεός. Αιώνια η μνήμη. Για το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας από τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλη, διευθυντής παραγωγής της ΕΡΤ. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στη τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Έτσι ξεκινάει ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής ένα ποίημά του. Αυτός λοιπόν που λέει το ναι, ανακουφίζεται προσωρινά, θεωρώντας ότι έπρεξε αυτό που έπρεπε και μένει με την εντύπωση ότι έκανε καλά. Μένει όμως στάσιμος, βυθισμένος στην πεποίθησή του, δεν άλλαξε κάτι στον εαυτό του και κατά συνέπεια ούτε στην κοινωνία της οποίας αποτελεί κομμάτι. Εκείνος όμως που προβάλλει το μεγάλο κυριολεκτικά όχι, εξουθενώνεται και υποφέρει τόσο αυτός όσο και η γύρω του. Κάνει όμως τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει τα πάντα, μη λογαριάζοντας το οποιοδήποτε κόστος. Δικαιώνεται μέσα από αυτή την αλλαγή και κυρίως μέσα από την ιστορική μνήμη. Το όχι αυτό είπαν και οι Βλαχερνέοι τον Ιούλιο του 1944, ενάντια στην λέλαβα του φασισμού των γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων, ενώνοντας τη φωνή και τη δύναμή τους με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στον κατακτητή και έγιναν όλοι ένα, γιατί έτσι μόνο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η κοινωνία. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Άλλωστε, η ιστορία μας διδάσκει περίτρανα ότι οι μεγάλες επαναστάσεις κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιτύχουν. Εσύ είναι ο φόρος του αίματος βαρύς.
έναν φόρο που πλήρωσε και τούτος ο τόπος από την αρχή της κήρυξης του πολέμου στα ελληνοαλβανικά σύνορα και μέσα στην Αλβανία αλλά και αλλού. Προσιτήριο νεκρών. Ντίνος Κολίτζας, καπετάνιος του Ελλάς. Γιώργος Κατσούλης, αντάρτης του Ελλάς. Γιώργης Καρούτζος, αντάρτης του Ελλάς. Φώτης Κουνέλης. Γιάννης Πανούσης, γραμματέας της ΕΠΟΝ. Βαγγέλης Λολώνης, αντάρτης του Ελλάς. Αριστίδης Αποστολόπουλος. Βασίλης Κουτσούγερας. Δημήτρης Λολώνης. Τρίφωνας Κατσούλης. Τάσης Τζιόλας. Αναστάσιος Κουτσούγερας. Γεώργιος Κουτσούγερας. Και Θεόδωρος Κουτσούγερας. Κατάθεση Στεφάνου. Ζυγή ενός λεπτού στη μνήμη των ηρώων και θυμάτων της Εθνικής Αντίστασης. Εθνικός ύμνος.